Έρχονται νέα στοιχεία στη δημοσιότητα για τη γυναίκα που βρέθηκε απανεχονισμένη στη Ραφίνα. Σύμφωνα με το ΆΗ Ραφίνα, η γυναίκα ήταν μητέρα ενό παιδιού, ενώ νοσηλευόταν στο γεννηματά από που το έσκασε χωρί να γίνει αντιληπτή. Όταν τα κοντινά τη πρόσωπα κατάλαβαν πω είχε φύγει από το νοσοκομείο, ενημέρωσαν το αστυνομικό τμήμα τη Καλυθέα, καθώ ήταν μόνιμο κάτοικο τη περιοχή. Μάλιστα, είχε δοθεί σήμα και στα περιπολικά που έκαναν περιπολίε το βράδυ τη 5η 28 Δεκεμβρίου ότι η γυναίκα αγνοείται. Το πρωί τη Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, η γυναίκα βρέθηκε απανχωνισμένη σε δέντρο πίσω από το εκκλησάκι του προφήτη Λία, χωρί να γνωρίζει κανεί πώ βρέθηκε εκεί. Ενώ στην περιοχή η οικογένειά τη έχει εξοχική κατοικία που σύμφωνα με πληροφορίε κατοικεί ο αδελφό τη. Όπω διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη είχε αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο εξηγούσε του προφητη λια χωρι να γνωριζει κανει πω βράθηκε εκει ενω στην περιοχη η οικογενεια τη εχει εξοχικη κατοικια που συμφωνα με πληροφοριε κατοικει ο αδελφο τη οπω διαπιστωσαν οι αστυνομικοι που εφτασαν στο σημειο η 35 χρονη ειχε αφησει ενα σημειωμα στο οποιο εξηγουσε του λογου για του οποίου οδηγήθηκε στο απονενοημένο διάβημα. Στο σημείο με έγραψε πω δεν αντέχει άλλο, ενώ έκανε λόγο και για το ανήλικο παιδί τη. Το σημείο είχε αποκλειστεί από την αστυνομία, ενώ βρέθηκε περιπολικό τη αστυνομία, όπω και ο διοικητή του τμήματο ασφαλεία Ραφίνα, αλλά και ο σύντροφο τη 35χρονη γυναίκα. Επίση βρέθηκε κλιμάκιο τη σήμανση, ενώ την υπόθεση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Ραφίνα.